Λοιπόν, μαζευτήκαμε σήμερα εδώ, όπως καταλαβαίνετε. Ευχαριστώ τον κύριο Δήμαρχο, ο οποίος ήταν πολύ έτσι γαλαντόμος στα λόγια του. Ελπίζω ότι δεν υπερέβαλε όμως, γιατί όντως η Καλαμάτα είναι μια ιδιαίτερη πόλη για μας. Και ξέρετε, τις πόλεις δεν τις κάνουν τα κτίρια και η φυσική ομορφιά κτλ. Πού έχει μια φυσική ομορφιά η Καλαμάτα ούτως ή άλλως. Εγώ την αγαπάω ιδιαίτερα γιατί μου θυμίζει και τον Βόλο πολύ, που δεν μπορώ να πηγαίνω και τακτικά και είμαι από εκεί. Αλλά τις συνθήκες τις δημιουργεί ο κόσμος. Τις καλές συναυλίες που έχουν γίνει εδώ τις έχει δημιουργήσει ο κόσμος. Είναι και το, παίζει ρόλο ίσως, δεν ξέρω, το θέατρο αυτό που λέτε του χρόνου, το μεγάλο κτλ. Γιατί έπαιξε και σε μεγάλους χώρους. Το έπαιξα στο γήπεδο την άλλη φορά και πάρα χιλιάδες κόσμο. Δεν είναι το θέμα αυτό. Αυτό το θέατρο το μικρό εκεί στο κάστρο είναι ένα ιδιαίτερο μαγικό θέατρο. Δημιουργεί μια τέτοια ατμόσφαιρα και μια τέτοια συνθήκη που δεν γίνεται να μην βγει καλή συναυλία εκεί πέρα. Δεν μπορείς να πας εκεί να κάνεις βαλίσεις και να κάνεις πράγματα. Είναι και ο κόσμος εκπαιδευμένος. Δεν ξέρω πώς συμβαίνει αυτό το πράγμα. Κάθεται με προσήλωση και παρακολουθεί και βγαίνει στο τέλος ένα αποτέλεσμα ιδιαίτερο. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτές τις δύο μέρες, και διαλέξαμε και δύο μέρες κιόλας, να σας πω κιόλας το λόγο, για να μπορεί ο κόσμος να είναι και λίγο χαλαρά και άνετα. Μην δημιουργηθεί αυτό που είχε δημιουργηθεί κατά το παρελθόν, που πηγαίναμε σε αυτό το θέατρο και μαζευόντουσαν 1500 άνθρωποι και δεν μπορούσαν να μπουν, και άλλοι βγαίναν και άλλοι μέναν. Γινόταν ένας τραγέλαφος. Να μπορούν να είναι πιο χαλαρά, ενάνετοι, να κάνουμε τις συναυλίες σωστά. Και πιστεύω ότι στο τέλος των δύο ημερών θα σας έχει μείνει μια πολύ γλυκιά γεύση, όπως θα μας έχει μείνει και εμάς. Τώρα για το τι θα επακολουθήσει εκεί μέσα, τι θα γίνει και τι θα παίξουμε και τι θα κάνουμε και τις συνεργασίες μας και όλα τα περαιτέρω, θα τα πει ο συνάδελφος από εκεί, αδερφός, ο κύριος Νίκος. Και συμπατριώτης. Και συμπατριώτης.